περιεχόμενα που φτάνουν από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου καταγγέλουν οι ξενοδόχοι. Επιβράδυση στηροϊκρατήσεων στα ξενοδοχεία βλέπει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων. Η αντίστοιχη περσινή περίοδος ήταν σαφώς καλύτερη, με τον Πασιξέ να αποδίδει την φετινή συρρήκνωση των κρατήσεων που αγγίζει το 10% σε αστάθμητους παράγοντες. Που δεν είναι άλλη από την γεωπολιτική κατάσταση που υπάρχει στην γύρω περιοχή, αλλά και η οικονομική ύφεση σε μία από τις μεγαλύτερες μας, την μεγαλύτερη μας διαχρονικά κατακρίβει αναγορά αυτή της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και άλλων αγορών της κεντρικής Ευρώπης. Οι Κύπροι πάντως συνδυάζουν εξωτερικό και Κύπρο για τις διακοπές τους, κάτι που δεν ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια αφού επέλεγαν κυρίως να μεταβούν στο εξωτερικό. Βέβαια και η τεράστια αύξηση των αεροπορικών ναύλων αλλά και των άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται στο εξωτερικό και των τουριστικών καταλυμάτων νομίζω κάνει την Κύπρο, το νησί μας, πολύ πιο ελκυστικό πλέον για τους συμπατριώτες. Την ώρα πάντως που οι τουρίστες μειώνονται στις ελεύθερες περιοχές, αυξάνονται στα κατεχόμενα. Μάλιστα, οι τουρκικές αερογραμμές κάνουν τους τελευταίους μήνες μια μεγάλη καμπάνια για προσέλκυση ταξιδιωτών προς την Κύπρο. Οι διαδικτυακές διαφημίσεις της εταιρείας τρέχουν σε Βρετανία, Σκανδιναβία, Αζερβαϊτζάν και άλλες χώρες στις οποίες υπάρχει τουριστικό ενδιαφέρον. Ταξίδεψε με τις τουρκικές αερογραμμές για την Κύπρο. Ένα υπέροχο μέρος με όμορφες παραλίες, ήλιο, διασκέδαση και μοναδικό πολιτισμό. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι όσο οποιοδήποτε επισκέπτης για πρώτη φορά στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Ρωτήστε αν θέλετε τους πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται ξανά και ξανά την Κύπρο. Δέστε τις ζώνες σας και φύγαμε. Στο παράνομο αεροδρόμιο του Ερτζάν αυξάνεται κάθε χρόνο η αεροπορική κίνηση, με τις λεγόμενες αρχές να αναμένουν για το φετινό καλοκαίρι ρεκόρ αφίξεων. Υπάρχουν όμως και οι ξένοι τουρίστες οι οποίοι φτάνουν στην Κύπρο μέσω των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου και στη συνέχεια μεταβαίνουν στα κατεχόμενα για τις διακοπές τους, αφού οι τιμές είναι εμφανώς χαμηλότερες. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι ότι παρόλο ότι οι τουριστικές αφίξεις είναι λίγο ελαφρώς πιο κάτω από τις περσινές, οι διανυκτερεύσεις είναι αρκετά πιο κάτω από τις περσινές. Το ποσοστό είναι μεγαλύτερο και αυτό οφείλεται κυρίως στην διαρροή δυστυχώς που έχουμε προς την κατεχόμενη μας πατρίδα. Γεγονός που συνάδει και με τις εκτιμήσεις του Πασιξέ, αφού από 4% το ποσοστό δηλαδή των τουριστών που φτάνουν στην Κύπρο και μεταβαίνουν για διακοπές στα κατεχόμενα αναμένεται να διπλασιαστεί την φετινή χρονιά.